Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο ο κύριος δίπλας που έχει πρόβλημα με το λιμεναρχείο και με τις κλίσεις. Αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Πρέπει να τον διευκολύνουν και αυτόν, όπως και τους άλλους, και όλα τα μαγαζιά, οι αρχές του τόπου, να μας διευκολύνουν ώστε να βγάζουμε ένα χρήμα. Γιατί είναι το μόνο χρήμα που κινείται στην περιοχή μας αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω, λιμενάρχης, τι έχει πάθει. Πρώτα-πρώτα δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι να πω. Όλοι αυτοί, ξέρετε. Τι να πω, δεν θέλω κιόλα στον άνθρωπο να του πω τίποτα, αλλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσοι λιμενάρχες είχαν έρθει εδώ, κανείς δεν είχε βάλει αυτό το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Έχει λυσάξει να γράφουν κλήσεις. Δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Τον κύριο Σάκη το δίπλα τον έχουν γράψει όλα τα αμάξια. Και ο κύριος ο Σάκης ο δίπλας λέει: πού να βάλω τα αμάξια μου? Εδώ και τόσα χρόνια τα βάζω. Είναι επαγγελματίας, πληρώνει όλα τα τέλη του, τα πάντα. Οι όποιες αποφάσεις παίρνονται από πλευράς αστυνομικής, λιμενικής αστυνομίας, δεν πρέπει να παίρνονται με γνώμονα τη ζηλοφθονία και το φθόνο απέναντι προς ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Δεν μπορεί να επιβάλλονται στο συγκεκριμένο επιχειρηματία εκατοντάδες χιλιάδες πρόστιμα, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι χιλιάδες τα πρόστιμα, στη λογική ότι στραβά καθοντικότητες. Αυτό είναι καθαρά πόλεμος του λιμεναρχείου προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση, πιστεύετε? Δεν μπορεί να δοθεί άλλη εξήγηση. Αυτό μόνο πόλεμος μπορεί να χαρακτηριστεί. Για να πούμε ότι εμείς κάνουμε λάθος και αυτοί κάνουν το σωστό, ας φέρουν και 10, 15, 20 κλήσεις που έχουν επιβάλει. Όπως αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε παράδειγμα τα 50 αυτοκίνητα που βρίσκονται εδώ, ας μας πούνε πού έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε αυτά τα 50 αυτοκίνητα που πιθανόν δεν ξέρω από πού προέρχονται και από πού είναι, και γιατί μόνο στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, αυτό το πράγμα θα χαρακτηρίζεται μόνο ως πόλεμος. Δεν μπορώ να αποδώσω εγώ προσωπικά μια άλλη εξήγηση. Κοιτάξτε, είναι ο Σάκης ο δίπλας, ένας επαγγελματίας ο οποίος εξασκεί το επάγγελμα της ενοικίασης αυτοκινήτων πλέον από 20 χρόνια στο κατάκολλο, όπως το θυμάμαι. Ουδέποτε δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, είτε στην τοπική κοινωνία είτε στους επισκέπτες. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, και αν υπήρχαν επαγγελματίες σαν το Σάκη, το δίπλα το κατάκολλο θα είναι πολύ διαφορετικό. Μακάρι λοιπόν να είχαμε επαγγελματίες σαν το Σάκη δίπλα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ κακή συνεννόηση, προφανώς και συνεργασία, με το Λιμενικό Ταμείο και με τη Λιμενική Αρχή. Θα ήθελα να πιστεύω ότι και η Λιμενική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο θα έπρεπε με τέτοιους επαγγελματίες να έρχονται σε μια συζήτηση, να προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση και όχι να φτάνουν στα άκρα που να του κόβουν κλήσεις κάθε μέρα υπερβολικές με σκοπό να εξοντώσουν τον επαγγελματία.